Από την εποχή της κατανάλωσης στην εποχή της κρίσης και οι πιστωτικές κάρτες μπορούν τώρα να δώσουν τη λύση στους φορολογούμενους για αποπληρωμή των φουσκωμένων τελών και φόρων που περιλαμβάνονται στα εκαθαριστικά της εφορίας. Την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σχέδιο ρύθμισης για σταδιακή εξόφληση των φόρων από 3 διμηνιαίες δόσεις για εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, 7 δόσεις για εισόδημα από 50 έως 80.000 ευρώ και 10 δόσεις για εισόδημα κάτω των 50.000 ευρώ, η αποπληρωμή των φόρων με πιστωτικές κάρτες μπορεί να γίνει σε άτοκες δόσεις που ξεκινούν από 3 και μπορεί να φτάσουν σε κάποιες τράπεζες και τις 12. Βασικό πλεονέκτημα αυτού του τρόπου πληρωμής είναι η έκπτωση του 1,5% που προβλέπεται στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν την υποχρέωση που απορρέει από το εκαθαριστικό τους, είτε με τη ρύθμιση που προβλέπεται από το Υπουργείο, είτε μέσω τραπέζης σε 12 δόσεις. Δηλαδή κάποιος με εισόδημα 30.000 ευρώ κάνει 5.500 ευρώ φόρο σε 10 δόσεις, που αντιστοιχεί σε 550 ευρώ το μήνα. Εάν επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, θα φτάσει να πληρώνει 100 ευρώ λιγότερα, εάν επιλέξει πρόγραμμα πληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις, ενώ θα έχει επιπλέον και την έκπτωση του 1,5%. Οφελημένοι από την πληρωμή των δόσεων με πιστωτική κάρτα θα είναι κυρίως οι φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα περισσότερων δόσεων από τις προβλεπόμενες. Φορολογούμενος με εισόδημα 75.000 ευρώ θα καταβάλει σε 7 δόσεις φόρο 23.000 ευρώ, δηλαδή 3.286 ευρώ το μήνα, ενώ μέσω της πιστωτικής κάρτας θα πληρώσει 1.880 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες δόσεις. Προϋπόθεση για την καταβολή των φόρων μέσω καρτών είναι να υπάρχει πιστωτικό όριο, ενώ εκείνο που προέχει είναι η συνεπής καταβολή των δόσεων. Και αυτό γιατί αν καθυστερήσουν οι φορολογούμενοι να καταβάλουν τις δόσεις τους, θα επιβαρυνθούν με τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών που φτάνουν να ξεπερνούν έως και το 20%. Όταν δεν πληρώσουμε μία δόση στην εφορία, έχουμε 1% προς αύξηση για κάθε μήνα. Έχουμε διαφορετικό επιτόκιο όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες. Εκτός από το φόρο εισοδήματος, την έκτακτη οικονομική εισφορά και το τέλος επιτιδεύματος που περιλαμβάνονται στα εκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν σε άτοκες δόσεις με τις κάρτες και άλλους φόρους όπως ο φόρος ακίνητης περιουσίας και πρόστιμα για τακτοποίηση αυθαιρέτων.